Σήμερα λοιπόν πρόκειται να κάνω λόγο για ένα από τα πιο κορυφαία συγκροτήματα της black metal ελληνικής σκηνής, Hellenic Black Metal, που αμήν τι άλλο είναι τα βασικά τρία. Πάνω σε αυτά τα τρία συγκροτήματα στέκεται όλο αυτό το που λέγεται ελληνικό black. Η Rotting Christ αμήν τι άλλο, η πιο γνωστή ίσως παγκοσμίως, αλλά μαζί με τους Rotting Christ έρχονται φυσικά τόσο οι Βάραθρον από τα Ιωάννινα, από τα Γιάννενα, όσο και οι Αθηναίοι Νεκρομάντια. Και σήμερα φυσικά ο λόγος είναι για τους ίδιους τους Νεκρομάντια, ένα συγκρότημα που δεν είχε μεγάλη κυκλοφορία, δεν είχε μεγάλη δισκογραφία, αλλά παρόλα αυτά έβαλε το δικό του στίγμα επάνω όχι μόνο στο ελληνικό black, αλλά και γενικότερα σε όλο το black metal. Οι Νεκρομάντια βασικά δημιουργήθηκαν το 1989 στην Αθήνα από δύο βασικά μέλη, τον Baron Blood, τον Μάκη Κανακάρη, ο οποίος έπαιζε και ένα οχτάχορδρο μπάσο. Ο ιδιαίτερος ήχος των Νεκρομάντια είναι ότι δεν είχαν ποτέ πραγματικά κιθάρες. Βασικά ήταν ένα συγκρότημα που βασιζόταν επάνω σε δύο μπάσα. Λοιπόν, σε ένα οχτάχορδο μπάσο του Baron Blood, και το άλλο μέρος, το βασικό, ήταν ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ο γνωστός ως The Magus. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια λεγόταν περισσότερο, τον είχαμε γνωρίσει τη δεκαετία του 90, ως Magus Vambir Daoloth, με αυτό το συγκεκριμένο ψευδόνυμο, και είχε και το ψευδόνυμο Morbid, ιδιαίτερα όταν έπαιζε και στους Rotting Christ, νομίζω στην πρώτη φάση. Γενικότερα ο The Magus, ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, είχε άμεση σχέση και με διάφορα άλλα συγκροτήματα του χώρου. Ήταν και αρκετά ψαγμένος και στο θέμα βέβαια του αποκρυφισμού, όπως και είναι και τώρα. Ο ίδιος βάλει μεγάλη επιρροή και στους Rotting Christ, στους πρώιμους Rotting Christ, φυσικά και στους Νεκρομάντια, που είναι ένας από τους κυριότερους συντελεστές του συγκροτήματος, αλλά τον βρίσκουμε και στους πρώιμους Septic Flesh να παίζει τα πλήκτρα και ούτω καθεξής. Βασικά, μπορώ επίσης να πω ότι σήμερα για μια περίοδο ήταν στους Youth Urea και πώς το λένε σήμερα πια έχει δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα κάτω από τον τίτλο The Magus. Αλλά γενικότερα είναι μια από τις ιδιαίτερες μορφές του ελληνικού black, όπως γενικότερα ήταν και στους Thou Art Lord, νομίζω, ναι, με μέλη με τον Σάκη, τον Rotting Christ και τον τον Baron Blood, επίσης από τους Νεκρομάντια. Γενικότερα τα μέλη μεταξύ Rotting Christ, Βάραθρον και Νεκρομάντια πάντα είχαν άμεση σχέση και μεταξύ τους. Λοιπόν, το συγκρότημα δημιουργήθηκε, όπως είπε, το 1989. Το ιδιαίτερο του ήχου του ήταν ότι πάντα συνδύαζε αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο με τα δύο μπάσα. Αλλά επίσης ήταν και ένα από τα πρώτα black metal συγκροτήματα που έβαλαν στον ήχο τους και άλλα όργανα τα οποία δεν θεωρούνταν, ας πούμε, κλασικά black metal. Δηλαδή σαξόφωνο ή επίσης φλάουτο. Να πω την αλήθεια ότι το σαξόφωνο χρησιμοποιήθηκε επίσης και από τους Carpathian Forest, από τους Νορβηγούς, ως ένα σημείο για εκείνη την εποχή, ήταν όμως κάτι αρκετά πρωτόγνωρο. Οι Νεκρομάντια βασικά λοιπόν υπήρχαν από το 1989 και η αυλαία έπεσε το 2021 μετά τον θάνατο του Baron Blood, ο οποίος επεβίωσε στις 20 Νοεμβρίου του 2019. Και μετέπειτα ο The Magus, ο Ζαχαρόπουλος, είπε ότι θα δημιουργήσει ένα τελευταίο EP ως φόρο τιμής στον Baron Blood. Αυτό το συγκεκριμένο όμως EP τελικά έγινε ολόκληρο full length album, που είναι και το τελευταίο τους, το πέμπτο τους full length album. Και έτσι έκλεισε μετά η αυλαία, όπως λέει και ο ίδιος
ο Ντάολοθ, ο Ζαχαρόπουλος, ο Δεμάγκους, από το 2021 και μετέπειτα, «The band was descended into the abyss». Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η μπάντα βυθίστηκε, θα λέγαμε, μέσα στην άβυσο. Okay. Γενικότερα, από όλες αυτά τα χρόνια που λειτουργούσαν, δεν βγάλανε και πάρα πολλά πράγματα. Είχαν βγάλει τα πρώτα τους demo, έχουν βγάλει διάφορα EP και διάφορες split συλλογές και συλλογές, αλλά βασικά 5 full length albums. Εδώ λοιπόν θα κάνω ένα worst to best όσο γίνεται πάνω στα 5 full length album τους, αλλά θα αναφερθώ επίσης και σε κάποιες άλλες δουλειές που κατέχω στη δισκοθήκη. Να πω εδώ πέρα ότι για drummer περάσαν διάφοροι season μουσική, αλλά βασικά ο τελευταίος του drummer ήταν ο Γιάννης Βότσης, ο οποίος ήταν βασικά μόνο για τις studio δουλειές. Όπως για μια περίοδο πέρασε και ο Φώτης Μπερνάντο, ο Γιανακόπουλος, που ήταν κάποτε ο drummer των Septic Flesh. Να πω επίσης ότι στην εποχή των demo είχαν ακόμα ένα μέλος, τότε εμφανιζόντουσαν ως τριό, έναν τύπο που είχε το ψευδώνυμο Slow Death, ο οποίος βασικά έκανε δεύτερα φωνητικά. Okay. Και ίσως είναι οι μόνοι περίοδες που εμφανίζονται ως τριό το συγκρότημα και όχι ως συγκρότημα των δύο. Για να δούμε λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω εδώ να κάνω μια μικρή αναφορά. Πρώτα απ' όλα, εδώ έχω ένα είδος collection, θα το έλεγα, από τα demo τους, μια συλλογή από τα demo τους που βγήκε το 2018, η συγκεκριμένη συλλογή, αποκαλείται ως The Chthonic Years. Βασικά εδώ μέσα υπάρχει το πρώτο τους demo που αποκαλείται ως promo tape του 1990, μετέπειτα το δεύτερο τους demo Vampiric Rituals του 1992, όπως και το τρίτο τους demo του 1993, με το τίτλο demo 93, το οποίο μετέπειτα γίνεται και promo 93, και αυτή είναι η πρώτη λοιπόν μια συλλογή που συγκεντρώνει τα πρώτα τους demo. Αμήν τι άλλο, στη συγκεκριμένη αυτή συλλογή κάποια από τα κομμάτια είναι και εδώ πέρα, όπως θα δείτε, εμφανίζονται ως τριό. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν, τα κομμάτια που υπάρχουν στο Vampiric Rituals εμφανίζονται επίσης και στο συγκεκριμένο split που βγάλανε μαζί με τους Varthron, επίσης κλασικό split που ακούει στο όνομα The Black Arts, The Everlasting Sins. Αυτό βγήκε το 92 με το split με τους Varthron, και αν κοιτάξετε τα τραγούδια που έχουν εδώ πέρα, Νεκρομάντια, είναι όλα τους βρίσκονται επίσης και μέσα στα demo τους. Όπως θα δούμε, κάποια από τα κομμάτια εμφανίζονται και στο πρώτο τους full length album μετέπειτα. Αλλά αυτά δεν θα τα βάλω μέσα στην όλη, στο worst to best, στα studio album τους, όπως επίσης δεν θα βάλω το περίφημο και πολύ κλασικό κατά δική μου γνώμη EP τους του 1997 που αποκαλείται Ancient Pride. Αυτή είναι μάλιστα η κυκλοφορία του Ancient Pride του EP που είχε βγει από το Metal Inventor, μπράβο, το Metal Inventor το ελληνικό. Αν και το βασικό εξώφυλλο ήταν πιο συγκεκριμένα τούτο, αν δείτε εδώ πέρα, που γι' αυτό έγινε ολόκληρο θέμα, γιατί το συγκεκριμένο αυτό εξώφυλλο είχε σχέση και με ναζιστική τέχνη, μη τι άλλο, το είχε χρησιμοποιηθεί και από τους Hate Forest, τους Ουκρανούς. Παρεμπιπτόντως όμως, πώς το λένε τελικά, το Metal Inventor το έβγαλε τότε, το έχει μοιράσει με αυτό το συγκεκριμένο εξώφυλλο, το οποίο βέβαια είναι και χάλια εξώφυλλο. Εντάξει. Αλλά όταν μιλάμε για το Ancient Pride, μιλάμε για ένα καταπληκτικό EP. Εδώ πέρα παίζουν και κάνουν και διασκευή επάνω σε Manowar, It's Down I Die, μην τι άλλο, το μπάσο τα λέει όλα. Αλλά βασικά το κομμάτι Ancient Pride είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Από θέμα μουσικής και με το φλαουτό του και τα λοιπά, Pagan Black Metal, πολύ ιδιαίτερο.
Αλλά τώρα θα μπω να μιλήσω για τις βασικές 5 στούντιο δουλειές τους ως εξής. Στην πέμπτη θέση για μένα έρχεται μάλιστα το τελευταίο τους και πέμπτο τους άλμπουμ που έκλεισε την αυλαία, στο οποίο βασικά είναι ως ένα σημείο φόρος τιμής στον Baron Blood, και είναι το τελευταίο Necromantia που ακούει στο όνομα To The Depths We Descend και βγήκε το 2021. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, κάνανε κάποιες συγκεκριμένες, ο The Mangus έκανε κάποιες συγκεκριμένες ιδιαίτερες παρατηρήσεις στο λογότυπο του συγκροτήματος, ενώ στο κλασικό λογότυπο, όταν στο κερί υπάρχει η φλόγα αναμένη, εδώ για παράδειγμα το κερί είναι σβησμένο. Λοιπόν, το βάζω σε αυτή τη τελευταία θέση γιατί νομίζω ότι είναι περισσότερο The Mangus, μοντέρνο The Mangus style, το στυλ που παίζει ο Ζαχαρόπουλος τα τελευταία χρόνια, παρά το κλασικό 100% Necromantia στυλ του τότε. Και μόνο για αυτόν τον λόγο το βάζω σε αυτή τη τελευταία θέση, αν και είναι καλό άλμπουμ, σαν black metal άλμπουμ. Τώρα, στην τέταρτη θέση θα έρθει το τέταρτο τους άλμπουμ, το οποίο πέρασε αρκετά... Ήταν μια εποχή που οι Necromantia δεν ακουγόντουσαν και πέρασε πολύ κάτω από τα ραντάρ. Το λεγόμενο τέταρτο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα The Sound of Lucifer Storming Heaven. Ναι, The Sound of Lucifer Storming Heaven. Αυτό βγήκε το 2007, αν δεν κάνω λάθος. Με ένα πολύ καλό εξώφυλλο, αν μην τι άλλο, ο Ζαχαρόπουλος, ο The Mangus, έχει σχέση και με ξηφασκία και με σπατιά και με μεσαιωνική τέχνη και με μεσαιωνικά, πως το λένε, όπλα μάχης κτλ. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε και την, επίσης, και το μασκότ, το Necromantia. Λοιπόν, που είναι αυτός ο δράκος, έχει και έχουν και τον λύκο και τον δράκο. Να πούμε την αλήθεια, σαν μασκότ. Λοιπόν, okay. Ιδιαίτερο το άλμπουμ αυτό, και πάλι δεν είναι τόσο εύκολο σε άκουσμα, και αυτό είναι λίγο ξενίζει σε σχέση με τα πρώιμα Necromantia albums, αλλά ιδιαίτερο άλμπουμ. Πάμε παρακάτω. Στην τρίτη θέση για μένα θα έρθει το άλμπουμ με το οποίο πρωτογνώρισα προσωπικά τους Necromantia, και είναι το τρίτο τους άλμπουμ. Το τρίτο τους άλμπουμ του 2000. Αυτό αποκαλούταν ως 4, με τον λατινικό νούμερο 4, IV δηλαδή, Malice. Αν το προφέρω σωστά, αυτό είναι μάλιστα και αυτή είναι η πανεκκυκλοφορία που είχε βγει, και αυτό δεν νομίζω ότι είναι το πρωτότυπο εξώφυλλο. Το οποίο πρωτότυπο εξώφυλλο ήταν βέβαια μια φάτσα σαν ένα είδος τερατόμορφου ανθρωποειδούς. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο Necromantia. Πολύ τεχνικό, πολύ ιδιαίτερο. Είναι το πρώτο Necromantia που άκουσα και μου άρεσε ιδιαίτερα. Για μια περίοδο θεωρούσα τους Necromantia ως το πιο αγαπημένο μου black metal ελληνικό συγκρότημα, μέχρι που άρχισα να εμβαθύνω περισσότερο στους Βάλαθρον. Και έτσι σήμερα μπορώ να πω ότι το πιο αγαπημένο μου συγκρότημα είναι η Βάλαθρον και μετέπειτα η Necromantia όσον αφορά το ελληνικό black metal, και όχι μόνο φυσικά, αλλά μιλάω για τα κορυφαία συγκροτήματα του είδους. Νάτικη Πασκότ, το Αλφα Ωμέγα επίσης. Λοιπόν, ιδιαίτερο άλμπουμ, πολύ καλό. To the point, λίγο πιο τεχνικό θα έλεγα, είναι και η εποχή που το black metal γίνεται πιο τεχνικό. Αν θυμάστε, μιλάμε εποχή που οι Satyricon βγάζουν το Rebel Extravaganza, που οι Thorns βγάζουν ένα πολύ τεχνικό industrial steel black metal, οι Mayhem παίρνουν αυτή τη μεγάλη αλλαγή, όλο γενικότερα το black metal εκείνη την εποχή γίνεται λίγο πιο industrial, ιώδες, πιο τεχνικό.
Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μας μείνανε οι δύο πρώτες κορυφαίες δουλειές τους. Για να δούμε. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν μεγάλες, πώς το λένε, εκπλήξεις. Στην δεύτερη θέση θα βάλω το debut του άλμπουμ που βγήκε το 1993 κάτω από το όνομα Crossing the Fiery Path. Λοιπόν, με ένα εξώφυλλο, ίσως το πιο παιδικό τους εξώφυλλο, ως ένα σημείο, σαν το Δρακουμέλ μοιάζει εδώ πέρα αυτός ο συγκεκριμένος Δράκουλας. Αλλά μουσικά μιλάμε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Ιδιαίτερα εδώ πέρα έχουμε το The Warlock, που είναι το βασικά το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι είναι ένα είδος εισαγωγής. Βασικά το δεύτερο κομμάτι είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Είναι γύρω στα πόσα είναι, 13 λεπτά, κάπου εκεί γύρω. 10 με 13 λεπτά, αρκετά. Τραγούδι με αλλαγές και ιδιαίτερο ήχο. Μάλιστα εδώ πέρα έχουν το Les Femmes de Satan. Ξεκινάει και με ελληνοορθόδοξη προσευχή από εκκλησία. Γενικότερα μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, πολύ καλό το άλμπουμ, αλλά είναι ακόμα πρώιμη δουλειά των Νεκρομάντια σε σχέση με αυτό που θα ακολουθήσει. Και μην τι άλλο, όπως καταλαβαίνετε, στην πρώτη θέση, και δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποια, πώς το λένε, κάποιος ενδιασμός, για μένα έρχεται το δεύτερο τους άλμπουμ, που είναι και το πιο γνωστό. Δηλαδή, όταν ο κόσμος από απ' έξω από την Ελλάδα μιλάει για ελληνικό black metal και μιλάει για Νεκρομάντια, μιλάει συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Scarlet Evil Witching Black, με το κλασικό εξώφυλλο. Είχαν κυκλοφορήσει και ένα σεξιστικό δεύτερο εξώφυλλο, παρεμπιπτόντως μετέπειτα. Αλλά αυτό είναι και το κλασικό εξώφυλλο, θυμίζει λίγο Morbid Visions από Sepultura, το εξώφυλλο. Αλλά μιλάμε καταπληκτικός δίσκος, σε μη τι άλλο, έχω και της Osmos την συγκεκριμένη κυκλοφορία, όπως και την επανεκκλοφορία που βγάλε το Metal Hammer πριν λίγα χρόνια, το 2008 νομίζω. Νάτι, με έξτρα, επίσης, με δύο έξτρα κομμάτια, bonus tracks. Τι ήθελα να πω εδώ πέρα, αυτό βγήκε το 1995. Το ιδιαίτερο του συγκεκριμένου άλμπουμ είναι ότι έχει μέσα και το σαξόφωνο που κάνει την μεγάλη ιδιαίτερη διαφορά στον ήχο τους. Μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Αυτά όσον αφορά τους αγαπημένους Hellenic Black Metalers Νεκρομάντια από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.